7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Είναι νύχτα πρωτοχρονιάς. Δεν είμαστε στο στούντιο του Α, δεν είμαστε στο στούντιο των ειδήσεων, δεν είμαστε σε τηλεοπτικά παράθυρα. Είμαστε στην Ιερά Οδό. Και εδώ κοντά μου απόψε για να μας πει καλή χρονιά και όχι μόνο, είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα σε όλους, χρονιά καλά. Λοιπόν, τώρα έπρεπε να γίνει ανάποδα, διότι εγώ ήρθα εδώ και με υποδέχτηκες και με υποδέχτηκες και σαν καλός οικοδεσπότης. Πρέπει να πω. Σε τρατάραμε για λίγο κρασάκι. Με καλά κεράσματα και ό,τι μέρα απαιτεί. Καλή χρονιά. Επίσης. Υγεία πρώτα απ' όλα. Καθένας από εμάς έχει τον ένα ή τον άλλο τρόπο για να την προσδοκά και να έχει ταλαιπωρηθεί. Ήθελα να μας πεις τι εύχεσαι. Είναι η μέρα τέτοια. Νομίζω ότι η ευχή δική σου πληρεί όλες τις απαιτήσεις του κάθε ανθρώπου. Το υγεία νομίζω ότι είναι πάνω απ' όλα. Έχει γίνει όμως τετριμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι μας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και όταν κάτι υποθεί επανειλημμένος, νομίζω ότι χάνει λίγο την αξία του. Στην περίπτωση όμως της υγείας, πραγματικά νομίζω ότι είναι το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο μας κρατάει στην ζωή, μας διατηρεί στο να υπάρχουμε. Και μόλις κλονιστεί η υγεία μας, χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μας. Οι μέρες σαν και τη σημερινή. Σε μερικούς ανθρώπους παίρνουν και λίγο φόβο. Γιατί? Ξέρεις τι γίνεται. Αναπολύσεις, ας πούμε, τη χρονιά που πέρασε ή αυτά τα πίσω και σκέφτεσαι το μέλλον. Το σκέφτεσαι με ανασφάλεια το μέλλον? Με ανασφάλεια όχι. Σκέπτομαι όμως το μέλλον με. Πώς να το χαρακτηρίσω, με μία αγωνία. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον. Τι φοβάσαι, ας πούμε, αν σου έλεγα να μας πεις τι είναι αυτό που φοβάσαι πιο πολύ, να μη σου συμβεί. Χρόνια είναι. Δεν αφορά μόνο εμένα. Χρόνια τώρα συνηθίζω να λέω ότι αυτό που φοβάμαι πάνω απ' όλα είναι η τρέλα του ανθρώπου. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πληγή που υπάρχει στον πλανήτη μας είναι η τρέλα του ανθρώπου. Τι τρέλα έχεις εσύ? Τη δικιά σου την τρέλα τη φοβάσαι? Ο εαυτός σου σε φοβίζει? Με φοβίζει ορισμένες φορές ο εαυτός μου, διότι είμαι ένας άνθρωπος αυθόρμητος, όπου αν κάτι μου πάει στραβά θα φανεί αμέσως. Αν κάτι με ενοχλήσει θα το αντιμετωπίσω εκείνη τη στιγμή. Αν κάποιος με πειράξει, θα του ζητήσω το λόγο γιατί με πείραξε. Αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα. Στην κοινωνία που ζούμε, που δεν έχουν μάθει κατά πολύ έτσι οι άνθρωποι να δέχονται τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους, την αλήθεια δηλαδή, όταν λες την αλήθεια, δημιουργεί προβλήματα. Και εκεί πέρα βρίσκεις πάρα πολλούς εχθρούς. Είσαι σκληρός άνθρωπος? Σκληρός δεν μπορώ να πω ότι είμαι. Δίκαιος είμαι, ειλικρινής είμαι. Δεν νομίζω ότι είμαι σκληρός. Εν αντιθέσει, ευαίσθητος είμαι. Αλλά όταν είσαι δίκαιος, συγγνώμη που. Ναι. Όταν είσαι δίκαιος, όταν κάτι συμβεί, όταν κάτι τρέξει στραβά, προσπαθείς να το διορθώσεις, να το ισιώσεις, να το βελτιώσεις, να πεις ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους. Λες είμαι δίκαιος. Μεγάλη κουβέντα. Έχεις κάνει λάθη? Έχω κάνει λάθη, τα οποία όμως δεν έχουν βλάψει άλλους. Ποιο είναι το τελευταίο λάθος που έκανες και θυμάσαι? Το τελευταίο λάθος είναι πράγματα τα οποία κάνω σχεδόν σε καθημερινή βάση. Επαναλαμβάνω τα λάθη μου. Για αυτά μου τα λάθη έχουν να κάνουν με μένα. Για παράδειγμα, τρέχω πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Είναι ένα λάθος το οποίο μπορεί να μου κοστίσει τη ζωή μου. Εύχομαι όχι τη ζωή κανενός άλλου. Ζώνη φοράς? Πάντοτε. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ανάβω τη μηχανή και βάζω τη ζώνη μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που οδηγώ. Όταν λες τρέχω πολύ, δηλαδή τι εννοείς? Τρέχω. Πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και πολύ επικίνδυνο το πρωί που θα γυρνάς. Όταν τελειώνεις από το μαγαζί, άδειο. Έρχονται στιγμές που τραγουδάς. Που τραγουδάς, γενικά έρχονται στιγμές πολλές, το φαντάζομαι. Μπορεί να τρέχω και με 220-250 χιλιόμετρα. Εδώ με στην Αθήνα? Δεν θα το έλεγα. Καλά, στα μάτια σου το βλέπω. Ότι το λες, δεν το λες, αυτό κάνεις. Τρέχω. Τροχονόμος έχεις σταματήσει ποτέ? Με έχουν σταματήσει μία φορά, αλλά εκείνη τη φορά που έτρεχα, πραγματικά έτρεχα γιατί έπρεπε να πάω το γρηγορότερο σπίτι μου. Είχα πρόβλημα τροφικής δηλητηρίασης. Σε γράψανε? Δεν με έγραψαν γιατί με είδαν ότι με είχε κόψει κρύος υδρότας. Mm-hmm. Λέω, παιδιά, σας παρακαλώ, γράφτε με την ώρα που θα φεύγω. Πρέπει να φύγω για να μην ρεζιλευτώ μπροστά σας. Και έφυγα.
Λάθος λοιπόν λες ότι ας πούμε τρέχεις πολύ με το αυτοκίνητο. Δεν το διορθώνεις όμως. Γιατί... Δεν το διορθώνω γιατί, κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος έχει ορισμένα χόμπις, έχει ορισμένες... Τι σε αρέσει να φλερτάρεις με τον κίνδυνο, ας πούμε. Ίσως είναι αυτό. Επειδή δεν μπορώ να κάνω κάποια άλλα πράγματα όπως αυτά που πηδάνε δεμένοι, αυτοί που κάνουν ορειβασία που εμένα με τρομάζουν. Δεν χρειάζεται να κάνεις ορειβασία. Εγώ βλέπω συναδέλφους πάρα πολλούς, τώρα τελευταία είναι μια μόδα. Άμα θέλεις. Τι. Πηδάς, φτιάχνεις ένα ωραίο σκηνικό στην Ιερά Οδό και αρχίζεις να κάνεις άλματα. Είναι πάρα πολύ αυτό που το κάνουν έτσι. Τώρα με βάζεις να αναφερθώ σε κάτι το οποίο νομίζω ότι του έχουμε δώσει πάρα πολύ σημασία. Καταπιάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι με το γεγονός ότι κάποιοι τραγουδιστές πηδάνε, πετάνε, κάνουν με χορευτικά διάφορα και τα αρέστα. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Η νύχτα είναι ήχος φως, είναι θέαμα. Πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το τραγούδι. Το τραγούδι, κάλλιστα θα μπορούσες να πας... Είσαι υπέρ του σοου δηλαδή. Είναι υπέρ του καλού. Ναι. Είναι υπέρ του μέτρου. Μπορείς να κάνεις και πολύ καλό τραγούδι, μπορείς να κάνεις και ένα είδος θεάματος το οποίο θα εμπλουτίζει μέχρι κάποιες στιγμές του τραγουδιού. Εδώ που είναι. Δηλαδή θέλω να πω η γραμμή σου πού είναι. Θα πήγαινες παραπέρα, θα έκανες ακροβατικά, ας πούμε, θα κλείνεις το δρόμο. Α, άλλο θέμα συζήτηση. Κοίταξε. Μαζεύοντας κόσμο για να κάνεις διαφήμιση. Ναι, στο μαγαζί, στο δίσκο. Δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Θα τους συγκέντρωνα εδώ. Θα τους συγκέντρωνα σε έναν χώρο όπου θα επιτρεπόταν να συγκεντρωθούμε. Δεν θα άφηνα τον εαυτό μου ή τους ανθρώπους που με περιβάλλουν να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Νίκος ή ο Νότης να βγουν στον οποιοδήποτε δρόμο, να κλείσουν το δρόμο για να πουλήσουν μούρι στους άλλους ότι κοίτα εγώ τι μέγεθος έχω. Δεν γίνεται. Απαράδεκτο. Mm-hmm. Και αυτό θα έπρεπε όμως να τακτοποιηθεί στην ώρα του. Όχι εκ των υστέρων. Δηλαδή, κάτσε, τι εννοείς τώρα. Θα σου πω τι όταν εννοώ. Η Άννα Βύση, η Δέσποινα Βανδύ ήταν στον δρόμο με. Έδειξε στιγμιότυπα ναι. Κάποια στιγμή στο δελτίο σου. Την ημέρα που παρουσίαζε το θέμα με την Άννα τη Βύση, που έγινε η δίωξη από τον εισαγγελέα, και είδα μέσα στη στιγμιότυπα ότι υπήρχαν τροχονόμοι οι οποίοι παρακολουθούσαν αυτό που συνέβαινε. Γιατί? Πληρώνονται για άλλη δουλειά, για να παρακολουθούν το σοου. Φαντάζεσαι όμως τώρα τι πρέπει να κάνει ο τροχονόμος. Ο τροχονόμος πρέπει να διώξει. Να σπρώξει τον κόσμο, να πρέπει τους να τους διώξει. Ο νόμος πρέπει να επιβάλλεται παντού και πάντα. Αν ο τραγουδιστής δεν βγει από το κέντρο ή αν δεν βγει από τη δισκογραφική εταιρεία, και το λέω για να μην φανεί προσωπικό είτε για την Άννα Βύση είτε για τη Δέσποινα Βανδύ. Γιατί είναι δικαίωμά τους να κάνουν. Είναι θέμα. Είναι μέσα στο κέντρο. Τους. Τραγουδάει. Ναι. Πάει να βγει έξω γιατί ξέρει ότι είναι έξω ο κόσμος. Αν ο κόσμος την περιμένει, δεν θα διαλυθεί. Ενώ αν τους πούν παιδιά δεν έχει άλλες θέσεις, πηγαίνετε σπίτια σας, θα φύγουν. Είναι σωστό αυτό που λες. Όμως απ' την άλλη, εγώ, οποιοδήποτε τραγουδιστής, έχω την ψωνάρα να θέλω να παρουσιάσω το μέγεθός μου κατά αυτόν τον τρόπο. Είσαι ψωνάρα. Εγώ είμαι μεγάλο ψώνιο. Το μεγαλύτερο δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Είμαι μεγάλο ψώνιο. Αλλά αυτό πιστεύεις αυτό ή το λες για να φανεί ότι δεν είσαι. Έτσι ακριβώς. Δεν είμαι ψώνιο. Αλλά την άλλη κάνω πλάκα. Αυτοσαρκάζομαι. Mm-hmm. Έχω τη δύναμη να βάζω τάξη, μέτρο σε αυτά που κάνω. Αλλά και το ψώνιο μου σε ένα μικρό βάθμο το έχω κι εγώ. Μου αρέσει να αρέσω. Είναι ψώνιο mm-hmm. αυτό. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο μηνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο μηνιάς. Θα'ρθει ανάποδα ο με το πόδι, άλλο πόδι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέτω τα στρέμματα. Στο πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολύ πολλά, να σκοτώνω τη λαή, για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή, για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς. Θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς.
Ποιο είναι το πιο τρελό όνειρο που έχεις κάνει? Δηλαδή, δεν θες να βγεις στον δρόμο να μαζέψεις 15.000 άτομα, πολύ εύκολα θα μπορούσες να το κάνεις. Τι θες να κάνεις καλλιτεχνικά? Έχεις κάνει δίσκο 7 φορές πλατινένιο, ας πούμε. Τι θα ήθελα να κάνω καλλιτεχνικά? Mm-hmm. Θα ήθελα αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που είναι θεωρώ μοναδικό, ο τρόπος δηλαδή που εκφραζόμαστε μουσικά είναι μοναδικός mm-hmm. παγκόσμια. Θα ήθελα αυτό να έρθει σε επαφή και με άλλους λαούς, δηλαδή με άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι ίσως να ρίξουν μια ματιά σε αυτό που κάνουμε και να τους δελεάσει, να τους βοηθήσει. Θες να κάνεις διεθνή καριέρα, δηλαδή? Δεν το τοποθετώ έτσι. Το κρυφό λες, δηλαδή? Όχι, σαν να το φοβάσαι. Δεν το τοποθετώ έτσι. Το σκέφτηκες ποτέ? Από τότε που ξεκίνησα το σκέφτηκα. Γιατί δεν το έκανες? Δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνεις. Έχεις κάνει συναυλίες πολλές. Αλλά έχεις κάνει συναυλίες σε ελληνικό κοινό, θέλω να πω. Ακριβώς. Δεν υπήρχε προς τα έξω με ξένο στίχο, με τραγούδι που να πάει. Νίκο μου, ξέρεις τι γίνεται? Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην χώρα μας είναι το ότι ο ένας δημιουργεί προβλήματα στον άλλον. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ προσπαθώ να σε μειώσω για να φανώ μεγαλύτερό σου. Αν κάνεις εσύ μια προσπάθεια για να ξεφύγεις από αυτό που κάνεις, να πας λίγο παραπέρα, εγώ θα σου μπω εμπόδιο. Θες να πεις ότι ξεκίνησες και σου βάλανε τριπλοποδιά? Όχι, δεν ξεκίνησα και μου βάλανε τριπλοποδιά. Θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα παραμένει και μόνο στην Ελλάδα, διότι όλοι μας δεν προσπαθούμε να το πάμε και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Εσύ γιατί δεν προσπάθησες να το πας? Η προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει από έναν. Για να φύγεις από την Ελλάδα και να κάνεις μια καριέρα εκτός Ελλάδος, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι σε περιβάλλουν, δισκογραφική εταιρεία, οι άνθρωποι της δισκογραφικής εταιρείας στο εξωτερικό, να συμμετάσχουν σε αυτό, ούτως ώστε να παρουσιάσουν στον κόσμο εκτός Ελλάδος το προϊόν, γιατί επ' αυτού πρόκειται, περί αυτού πρόκειται, το προϊόν το οποίο έχει στα χέρια σου. Είναι. Αν δεν ξέρουν τον τρόπο να το κάνουν, συνηθίζουν και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που έχουν μάθει. Πάω από το ένα στο άλλο, γιατί θα κάνουμε κουβέντα. Θέλω να μας πείτε τρία πράγματα για το Ορμένιο και για το Καστελόριζο. Το Ορμένιο, πριν από μερικά χρόνια, βρίσκομαι στο Ρεξ και τραγουδάω και κάνω έναν δίσκο τον οποίο ονομάζω «Εμπειριών συλλέκτη». Όπου ουσιαστικά αυτό ήταν, δηλαδή μέσα στη διαδρομή μου στα πράγματα τα τραγούδια μουσικά, που τα τραγούδησες ξανά, ναι, εσύ με το δικό σου τρόπο. Έχω ακούσει κάποια τραγούδια, τα έχω αγαπήσει, mm-hmm. του Νίκου, του άλλου τέλος πάντων των δημιουργών και με τη φωνή φυσικά των τραγουδιστών που με γοήτευσε. Αυτά τα τραγούδια αποφασίζω, γιατί τα τραγούδαγα στις εμφανίσεις μου, αποφασίζω να τα βάλω σε έναν δίσκο. Αυτός ο δίσκος λοιπόν, επειδή από την πλευρά μου είχε την διάθεση της προσφοράς και μόνον, έτσι, αποφάσισα τα χρήματα τα οποία θα εισπράξουμε από αυτό το δίσκο να τα διαθέσω κάπου. Είμαι στο Ρεξ και εμφανίζομαι και έρχεται ο πρόξενος της Ελλάδος στην Βουλγαρία και σε μια κουβέντα που κάνουμε μου αναφέρεται στο τι θεωρεί εκείνος ότι πρέπει να κάνουμε εμείς για την πατρίδα μας, όλοι εμείς, όχι mm-hmm. οι καλλιτέχνες, γενικότερα οι Έλληνες, και μιλάμε και συζητάμε γενικότερα και μου αναφέρει την περιοχή της του Δέλτα, εκεί επάνω που βρίσκεται και το Ορμένιο. Μια αγωνία της Ελλάδας. Βουλγαρία και Τουρκία. Το Τριεθνές. Ναι, το Τριεθνές. Όπου την ώρα που συζητάμε, του λέω, βρήκα πού ακριβώς θα διατεθούν τα έσοδα του δίσκου. Ποιο είναι το πιο αγριτικό χωριό της Ελλάδος? Ζήτησα από την εταιρεία, μου βρήκαν ότι ήταν το Ορμένιο και εκεί τα διέθεσα. Πόσα χρήματα πήγαν εκεί? Ήταν όλα τα χρήματα των πωλήσεων του κάτι δίσκου. Κάτι έγινε, κάτι φτιάχτηκε εκεί με αυτό, έτσι? Ναι, έφτιαξαν ένα χώρο συναισθίασης, ένα χώρο όπου βρίσκονται οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, συναντώνται, και ας πούμε ότι το ονομάζουν πολιτιστικό, έτσι, σημείο. Καλλιτέχνης θα πει, μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάλι. Καλλιτέχνης θα πει, να μιλάς με σιωπή και να ακούνε οι άλλοι. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι. Αν σε χειροκροτήσουν αυτοί που σε κοιτάνε, να μην σε κολακεύει, από συνήθεια θα'ναι. Κι αν είσαι η αρτίστα
της εδώ της τέχνης, είσαι απλός αφίσα, δεν είσαι καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη θα πει μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάλι. Καλλιτέχνη θα πει να μιλάς με σιωπή και να ακούνε οι άλλοι. Καλλιτέχνη θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι. Καλλιτέχνη θα πει όλα όσα δεν είσαι κι όλα όσα μην είσαι. Είσαι πλούσιος. Είμαι βαθύπλουτος συναισθηματικά. Οικονομικά. Και οικονομικά είμαι ευκατάστατος. Έχεις λύσει το πρόβλημα της ζωής σου? Δεν ξέρω αν έχω λύσει το πρόβλημα της ζωής μου. Δεν ξέρω πόσα σε χρήματα. Αυτό, πώς το σκέφτεσαι? Δηλαδή, όταν έχεις βγάλει τα χρήματα, που αισθάνεσαι ότι μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, να εξασφαλίσεις την οικογένειά σου. Ναι. Αλλάζει καλλιτεχνική σου συμπεριφορά? Αναφέρεσαι σε μένα ή στον οποιοδήποτε? Σε σένα. Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαι συνεπέστατος με αυτά που έχω εξαγγείλει, όσες φορές έχω μιλήσει για το τι σκέπτομαι να κάνω, ποιος είμαι και τι θέλω, mm-hmm. που θέλω να φτάσω. Νομίζω ότι παραμένω σταθερός στις απόψεις μου, αναλύοντος. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε σε λίγο, θα δείτε ανθρώπους που τους αγαπάμε όλοι να μιλάνε για έναν άνθρωπο που εκείνοι αγαπάνε, για τον Νότι Σφακιανάκη. Και θα δείτε και ανθρώπους που έρχονται από αυτούς που έρχονται κάθε βράδυ και γεμίζουν αυτό το μαγαζί που είμαστε, να μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο που απόψε είναι καλεσμένος μας, που κάνουμε πρωτοχρονιά μαζί του, που μας κάνει ποδαρικό, τον Νότι Σφακιανάκη. Καλή χρονιά. Και το λέμε πολλές φορές για να γίνει, για να βγει. Παρέα με τον Νότι Σφακιανάκη, που είπαμε ότι μας κάνει ποδαρικό για το 2001. Συζητάμε για σένα, για το κέντρο. Όταν πατάς αυτό το σανίδι που τώρα καθόμαστε και από κάτω γίνεται χαμός, τι αισθάνεσαι? Από κάτω πράγματι γίνεται χαμός. Και το λέω και μεταφορικά. Γίνεται χαμός. Ο κόσμος διασκεδάζει, ψυχαγωγείται, εκτονώνεται, κάνει απ' όλα. Είναι πολύχρωμο αυτό που συμβαίνει. Αλλά από κάτω, στην κυριολεξία, γίνεται χαμός. Εσύ δηλαδή, τι αισθάνεσαι εκείνη την ώρα? Αισθάνεσαι Θεός, αισθάνεσαι όχι. Μέσο, αισθάνεσαι τι? Αλλού θέλω να καταλήξω. Λέγοντας ότι από κάτω γίνεται χαμός, πήρα δηλαδή πάσα από αυτά που είπες για να σου πω ότι γίνεται χαμός γιατί βρισκόμαστε στο σημείο από όπου ξεκίναγαν τα ελευσίνια μυστήρια. Mm. Από εδώ ξεκίναγαν, από την Ιερά Οδό, και πήγαινα, γι' αυτό ονομάζεται και Ιερά Οδός, και πήγαινα μέχρι εκεί που γινόντουσαν τα μυστήρια, τέλος πάντων. Είναι καλό αυτό, δηλαδή. Πολύ καλό. Βγάζει ένα συνδυασμό. Εσύ πώς αισθάνεσαι σαν Θεός, ας πούμε? Αισθάνεσαι ως Θεός? Εκεί δεν πρέπει να σε ψώνιο. Πρέπει να είσαι ανώμαλος για να αισθάνεσαι κάπως έτσι. Δηλαδή, Θεός πώς? Εγώ αισθάνομαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ένα χάρισμα να επικοινωνώ με ευκολία, ας υποθέσουμε, με τον κόσμο και να έχω και έναν
τρόπο να κάνω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για να μας δουν να περνούν γενικά, σφαιρικά, καλά. Δεν θέλω να σου χαλάσω τη διάθεση, αλλά θα σου το ρωτήσω γιατί το αισθάνομαι. Αν βγεις ένα βράδυ εδώ και αντί κάτω να είναι ασφυκτικά γεμάτο όπως το έχεις χρόνια τώρα, είσαι ο πιο εμπορικός τραγουδιστής. Και θέλω να πω ότι δεν λέω τη λέξη εμπορικότητα με καθόλου αρνητική έννοια. Κάτι σημαίνει. Ο κόσμος σε προτιμάει και αυτό το δείχνει πράγματα. Το εισπράττω καλοπροαίρετα. Αν το δεις μισό το μαγαζί γεμάτο, τι θα κάνεις? Με πληγώνει αφάνταστα. Έχω βγει φέτος και μέσα σε όλες τις βραδιές, μία βραδιά, υπήρχε στο κέντρο δεύτερο τραπέζι ένα κενό. Ήταν μία Τετάρτη, η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα τραπέζι κενό. Όπου το μάτι μου μονίμως βρισκόταν εκεί. Σου χάλασε το κέφι? Μου χάλασε το κέφι. Και μου χάλασε το κέφι. Σε ποιον έβαλες τις πανές μετά? Να σου πω γιατί. Σε ποιον ξέσπασες? Θα σου πω. Στους ανθρώπους είναι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να γεμίζουν τον χώρο, να τοποθετούν τους ανθρώπους. Και λέω με το μυαλό μου τώρα, την ώρα που τραγουδάω και βλέπω το τραπέζι κενό, δεν θα μπορούσατε να πάρετε κόσμο από όλους αυτούς που βρίσκονται τριγύρω όρθιοι και να τους καθίσετε, να μην μου χαλάσετε τη διάθεση, αφού ξέρω ότι και ένα κάθισμα κενό μου χαλάει τη διάθεση? Φώναξες πολύ? Όχι, απλά τους υπενθύμησα ότι είναι πράγματα απλά τα οποία μας φτιάχνουν ή μας χαλούν τη διάθεση. Τι άλλο? Η αγένεια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το έχεις ξαναπεί αυτό. Αυτό είναι, νομίζω. Πώς την εννοείς την αγένεια δηλαδή? Γιατί ξέρεις εδώ, το ξέρεις πολύ καλά, είναι μια λεπτή γραμμή. Ναι. Έρχεται ο άλλος να διασκεδάσει, να εκτονωθεί όλα αυτά που απαρίθμησες. Εκεί το μέτρο αρχίζει να γίνεται πολύ λεπτή γραμμή. Ναι. Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους απεριόριστα. Επίσης, μπορώ να σεβαστώ ακόμα και την ιδιαιτερότητα ενός ανθρώπου που έχει τη στιγμή που είναι πιωμένος. Mm-hmm. Αν κάποιος είναι πιωμένος, δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω όπως τον οποιονδήποτε άλλον υφάλιο. Αν έχεις πιει αλκοόλ, που συνεπάγεται τρέλα, εσύ μπορεί να εκτονωθείς αγριεύοντας, κάποιος άλλος γελώντας με τον τρόπο του καθένα. Ναι, και ένας άλλος αρχίζοντας να κλαίει. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ πρέπει, αν θέλω να πιστεύω ότι είμαι ισορροπημένος άνθρωπος, να σε αντιμετωπίσω καλοπροαίρετα και ανάλογα. Τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιει, τους αντιμετωπίζω με τον τρόπο που μόλις είπα. Έναν κάποιον ο οποίος είναι νυφάλιος όμως και σου ζητήσει κάτι το οποίο δεν είσαι εσύ θέση να του δώσεις εκείνη τη στιγμή που το θέλει και αντιδρά με το σιγά μωρέ, τι σου ζητήσαμε, ήταν σαν να μου σκότωσε τη μητέρα. Ένα και το αυτό. Σου έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθείς σε φάση εκνευρισμού τέτοια πάνω στην πίστα? Αυτό που είπα από την αρχή για τον αυθορμητισμό και την ειλικρίνειά μου δεν είναι τρόπος του λέγει. Είναι γεγονός. Είμαι πάρα πολύ αυθόρμητος και πολύ ειλικρινής. Σου έχει παραπάνω επίθεση από αυτό που θα ήθελες? Δηλαδή το έχεις μετανιώσει μετά, είπες πρέπει να ελέγξω τα νεύρα μου την άλλη φορά? Νομίζω ότι κάθε φορά που αντέδρασα με κάποιον τρόπο, δικαίως αντέδρασα έτσι. Mm-hmm. Ποια είναι δικαίως η φορά που θυμάσαι, ας πούμε, έντονα? Θα το πω έτσι απλά όπως μιλάμε. Τι σου την έσπασε πολύ? Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε στην Ιερά Οδό φέτος, όπου από όλα αυτά τα σκηνικά που υπάρχουν εδώ, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Είναι καλέσθητα, θέλω να πιστεύω. Mm-hmm. Είναι καλέσθητα. Ο Αντώνης ο Χαλκιάς δηλαδή έχει κάνει μια εργασία που, με τον Βασίλη του Σακή που τα δημιούργησε όλα αυτά, mm-hmm, που νομίζω ότι θα πρέπει να σχολιαστεί και θα πρέπει ίσως να είναι και, πώς να το πω, παράδειγμα προς μίμηση. Έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα τέχνης, έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν, αυτά τα σκηνικά για να λειτουργήσουν πρέπει όλα να δουλεύουν στην εντέλεια. Εκείνη την ημέρα όλα δούλεψαν αντίθετα, ανάποδα. Και ο λόγος ήταν το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν όλα αυτά έφτιαχναν και κάποιους άλλους χώρους του ιδίου επιχειρηματία, του Ήλια του Μαρασούλη, ο οποίος είναι συνεργάτης μου εδώ και 6 χρόνια. Όπου εκείνο το βράδυ, στο τέλος πια δεν άντεξα, όταν όλα πήγαιναν στραβά, μέχρι και την τελευταία στιγμή, εκεί εξεράγει και δημοσίως και με στενοχώρησε το γεγονός. Αυτή τη φορά με στενοχώρησε, άσχετα αν δίκαια το είπα. Είπα στον Ηλία ότι Ηλία δεν θα έπρεπε να μου το κάνεις εμένα αυτό, διότι όλα μαζί δεν γίνονται. Δύο καρπούζια σε μια μασκάλη δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Δεν τσακωθήκαμε. Αυτό που λέω, είπα και στο μικρόφωνο δημόσια και του λέω, κοίταξε να δεις. Αυτό πες στον κόσμο, δηλαδή βγαίνοντας. Ναι. Λέω, για να βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη, επειδή αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος, θεωρώ υποχρέωσή μου να πω αυτό που συμβαίνει. Για όλα αυτά υπάρχουν υπεύθυνοι. Εγώ φωνάζω τώρα σε αυτούς που δεν τα λειτουργήσαν καλά τα μηχανήματα, τα πράγματα. Το πρωί από εδώ, έτσι. Με πλήγωσε πολύ αυτό που συμβαίνει. Σε όλους μας έχει τύχει να πάνε στραβά τα πράγματα στη δουλειά και όλοι ξέρουμε πώς φεύγουμε. Όταν είσαι όμως εκτεθειμένος μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, μπροστά σε 3.000 κόσμο και δεν σου πηγαίνει τίποτα ίσια και δεν είναι 10 λεπτά που πέρασε και έφυγε, είναι 3 ώρες επί σκηνής.
Είναι μεγάλο το μαρτύριο. Είναι, και γιατί να το επομιστώ μόνο εγώ. Mm-hmm. Είπα στον Ηλία περισσότερο σαν, πώς να το χαρακτηρίσω, επίπληξη προς παραδειγματισμό να μην συμβεί στο μέλλον. Την άλλη μέρα φτιάξανε. Την άλλη μέρα ως διαμαγείας όλα ήταν ονειρικά. Χρειαζόταν η φωνή δηλαδή. Δεν ξέρω. Αυτό που λέμε και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, μάλλον ισχύει. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα, καρδιά δεν είχε στα στήθια μέσα, ήτανε ψεύδρα, δεν είχε μέσα. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα, έκανε τάκα πως μ' αγαπάει, τώρα πονάω η αλήθεια γελάει. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Εδώ είναι ένας χώρος έτσι όπως τον περιγράψαμε, έτσι όπως τον είδαμε. Υπάρχει λίγο η μόδα με τις μουσικές σκηνές. Έτσι. Και ασκείται και μια κριτική σε αυτούς τους χώρους. Με απλά λόγια, υπάρχουν κάποιοι που τους λένε ή δεν τους λένε, αλλά τους θεωρούν χώρους υποκουλτούρας και που θεωρούν τις μουσικές σκηνές, ας πούμε, τους χώρους που προσφέρουν πολιτισμό. Ναι. Τι λες? Είναι υποκειμενικό, όπως το είπες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν εσένα στον Α. Mm-hmm. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε ότι αυτό που κάνεις είναι κίτρινο. Mm-hmm. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν πρωτοξεκίνησε ο Α ως Sky τότε να παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων με τον τρόπο που το παρουσιάζατε, έριξαν χόλι, είπαν και τι δεν είπαν. Σήμερα, εγώ μετά από κάποια χρόνια, βλέπω όλα τα κανάλια να είναι Α. Αυτό τα λέει όλα. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Παράθυρα, πόρτες, παντζούρια, ναι. Αυτά. Σε κατηγορώ. Και όταν δω ότι αυτό που κάνεις συνεχίζει να πηγαίνει καλά εμπορικά, επειδή και εμένα στόχος μου είναι το εμπόριο, ουσιαστικά, το εμπόριο. Όταν έχεις ένα προϊόν και το βγάζεις δημόσια να το πουλήσεις, είσαι έμπορας. Όταν λοιπόν δω ότι εσύ πηγαίνεις καλά, εγώ όμως δεν πηγαίνω καλά με αυτά που κάνω, και αρχίζω σιγά σιγά να σε μιμούμε, απ' την άλλη όμως σε χλεβάζω, είναι μια ανομαλία αυτή, δεν ξέρω γιατί την έχουν οι άνθρωποι, και καταλήγω στο τέλος να είμαι όμοιός σου, εσύ. Βγαίνεις αληθινός. Σε έχει ενοχλήσει η κριτική από κάποιους, δηλαδή... Η κριτική ποτέ δεν με έχει ενοχλήσει. Η κακοπροαίρετη. Κακίες. Έχεις ακούσει κακίες πολλές, έτσι. Κάθε άνθρωπος που είναι στην κορυφή, είσαι στην κορυφή, ακούει κακίες. Σε έχει ενοχλήσει. Σου έχουν αμφισβητήσει τη δουλειά. Βέβαια, πάρα πολλές φορές. Όπως έχουν αμφισβητήσει τότε που τότε που ο Τσιτσάνης δημιουργούσε, ή ο Παπαϊωάννου, ή ο Βαμβακάρης, ή η Νίνου. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, το Στράτο Διονυσίου όταν μπήκε φυλακή με μια υπόθεση χασισιού που κάπνιζε ο άνθρωπος,
Με γεια του, με χαρά του, καλά έκανε και κάπνιζε και δεν έπινε αλκοόλ να σκοτώνει τον κόσμο στον δρόμο με το αυτοκίνητό του. Λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι βρισκόντουσαν στα πράγματα, τους κλέβαζαν. Όταν πέθαναν. Ποια κριτική τους... σε ενόχλησε πολύ, δηλαδή. Θες να μου πεις ποιος είναι αυτός που σε ενόχλησε με αυτό που είπε, που το θεώρησες ότι σε αδίκησε, ναι. Ότι δεν είχε λόγο να το πει. Πριν από μερικά χρόνια και πάλι ήμουν στο ΡΕΞ, όπου ένας δημοσιογράφος, πάρα πολύ έγκριτος, από έγκυρη εφημερίδα, μου έκανε μία συνέντευξη. Τότε θυμάμαι ότι με ρώτησε για την περίπτωση μιας τοιχογραφίας που υπήρχε στον θόλο του ΡΕΞ, την οποία είχαν κάνει, και το λέω, γιατί έτσι είναι, ο Τσαρούγης την είχε υπογράψει, ο άνθρωπος ήταν ανήμπορος τότε, δική του ήταν αφού την υπέγραψε, αλλά και άλλοι είχαν βοηθήσει στο να γίνει ένα αποτέλεσμα εικαστικό, το οποίο εμένα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μου τέριαζε, γιατί ο χώρος ήταν τελείως διαφορετικός. Είναι η ιστορία, τη θυμάμαστε όλοι, του χαρτιού, της κουρτίνας, κάτι, ναι. Τι είχε μπει. Εγώ κάλυψα λοιπόν αυτή την τοιχογραφία με μια κατασκευή όπου φαινόταν σαν να είναι ο θόλος ουρανός. Σεβόμενος φυσικά το αποτέλεσμα του καλλιτέχνη του Γιάννη του Τσαρούχη, αλλά στον δημοσιογράφο, όταν με ρώτησε γιατί το κάλυψα, του λέω διότι αυτό που υπήρχε με τον χώρο που έχουμε στήσει ήταν παράτερα. Δεν τέριαζαν μαζί, ήταν kitsch. Και του το συγκεκριμενοποιώ. Ο όρος kitsch, ο γερμανικός όρος που τα πάρδαλα, τα πολύχρωμα δηλαδή μεταξύ τους που δεν ταιριάζουν, τα χαρακτηρίζουν με, με αυτή τη λέξη. Βγήκε την επομένη στις εφημερίδες και στη δική του, αλλά και σε άλλες αργότερα, ο Νότης είπε τον Τσαρούχη kitsch. Σε φώνεις. Θεωρώ ότι είναι φασισμός. Αυτό θεωρώ ότι είναι. Φασισμός. Από συναδέλφους σου κριτική? Δεν έχω από συναδέλφους μου. Κατά καιρούς διαβάζω σε διάφορα έντυπα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, ας υποθέσουμε, για εκείνους, γιατί για μένα δεν υπάρχουν όχθες, δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα, αναφέρονται στο όνομά μου σε κάποιες συνεντεύξεις του, ρωτάει ο δημοσιογράφος για το φαινόμενο Σφαγιανάκη Βύση, τι έχετε να πείτε, και λένε αυτοί, έχει και κάποια καλά τραγούδια ο Σφαγιανάκης, αλλά πολλά που τραγουδάει είναι κάπως έτσι. Ή ας μην συζητήσουμε τώρα, έχει πει δημοσιογράφος, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά και τα σκατά πουλάνε. Φασισμός. Ποιος την είπε αυτή την κουβέντα που σε ενόχλησε? Αυτή την τελευταία που είπα? Αυτό την κριτική από τους συναδέλφους σου που σε ρώτησε. Υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ σας. Και είσαι στόχος. Μεταξύ καλλιτεχνών, αυτό θέλω να πω. Και είσαι στόχος γιατί είσαι ψηλά. Έχεις κάνει το ρεκόρ πωλήσεων σε δίσκους. Έτσι. Ναι. Και όχι με μια δουλειά. Νίκο μου. Με όλες τις δουλειές σου. Άσε με να το πω. Ναι, ναι, ναι. Και είναι έτσι. Εντάξει. Το να κάνεις λοιπόν, να έχεις αυτή την επαφή με τον κόσμο, αυτή την αναφορά στον κόσμο, κάτι σημαίνει. Φαντάζομαι σε ζηλεύουν πολύ. Ναι, εντάξει, να σε ζηλεύουν αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων χάνουν από τα συμφέροντά τους, το καταλαβαίνω. Να γράφει όμως η Ελευθεροτυπία της Κυριακής, όπου εκεί είναι η μοναδική, το μοναδικό έντυπο, όπου παρουσιάζει τα αποτελέσματα της IFPI, της Παγκόσμιας δηλαδή Οργάνωσης Δισκογραφίας, για το ποιες είναι οι πωλήσεις, ποιος είναι μπροστά, ποιος είναι στη μέση, ποιος είναι στο τέλος. Όπου εκεί λοιπόν, πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κυκλοφόρησε ο τελευταίος μου δίσκος, ανέβηκε στην κορυφή και από κάτω ήταν ο δίσκος της Άννας της Βύση, όπου έχει στη στήλη αριστερά ένα σχόλιο που λέει «Οι δύο λαϊκοπόπ τραγουδιστές που με το που κυκλοφόρησαν βγήκαν στην κορυφή κτλ». Και μόνο ότι σε μια εφημερίδα που θέλει να πιστεύω ότι είναι σοβαρή αναφέρεται με τους όρους λαϊκοπόπ, θεωρώ ότι είναι κακόγουστο, είναι ακαλέστητο. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε. Με τον τύπο πάντως. Εγώ σε ρωτώ για συναδέλφους. Τα έχω με τους ανθρώπους, δεν τα έχω με τον τύπο. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αισθάνεσαι ότι τους έχουν αδικήσει οι δημοσιογράφοι μέσα ενημέρωση. Αισθάνομαι ότι αδικούν τους ανθρώπους. Αισθάνομαι ότι ελαφρά την καρδία γράφουν ότι γουστάρουν, ότι τους κατέβει, ότι νομίζουν ότι ακούσουν, ότι τους έρθει στην κλάβα. Έτσι. Χωρίς να εξετάσουν αν αυτό που κάνουν είναι σωστό ή λάθος. Έτσι τους είπε το συνάφη τους, ο φίλος τους, το έγραψε την άλλη μέρα. Τι γράφεις, βρε άνθρωπε? Οι δύο λαϊκοπόπ, τι σημαίνει λαϊκοπόπ? Το λαϊκό είναι προσβλητικό πλέον για την Ελλάδα. Το να είσαι λαϊκός άνθρωπος είναι προσβολή. Το pop δεν είναι το λαϊκό στα αγγλικά? Άρα, ότι... συγγνώμη να το ολοκληρώσω, γιατί αυτό είναι λεπτό σημείο. Ναι. Γίνεται γελίος αυτός ο οποίος βάζει αυτόν τον όρο, λαϊκό pop, όπου δεν στέκει, ρε παιδί μου, βάσει της λογικής, άνθρωπε, δεν στέκει. Λαϊκό, λαϊκό. Pop, λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είμαι δυσλαϊκός. Ελληνικά και. Όχι. Ελληνικά και αγγλικά, ίσως δεν το κατάλαβες αυτό που λέω. Το κατάλαβα τι είπες. Εγώ είμαι λαϊκότατος. Λαϊκός, λαϊκός, διότι το pop στα αγγλικά είναι από το pop. Popular. Από το λαϊκό. Άρα δεν καταλαβαίνω. Τι προσπαθούν να πούν. Τι είσαι, τι θα τους έλεγες. Σας λέγανε, πες τι είσαι. Εγώ είμαι ο γιος του Κώστα,
mm-hmm. ο οποίος ήταν κηπουρός στο Δήμο της, στο Ηράκλειο στην Κρήτη, του Καζαντζάκη, το πάρκο, εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 7 μου χρόνια. Αυτό το άγαλμα έβλεπα, αυτόν τον άνθρωπο θεωρώ ότι έχω και σαν πρότυπό μου, αυτόν τον άνθρωπο της ελευθερίας, τον άνθρωπο του δε μασάω, τον άνθρωπο του δείχνω τη λεβεντιά μου όποτε χρειαστεί, και όχι μόνο για προσωπικό όφελος, αλλά και για το όφελος των άλλων, για το γενικότερο mm-hmm. καλό. Εγώ προσπαθώ να κάνω οτιδήποτε κάνω για να ωφελήσω και εσένα. Δεν το κάνω μόνο για εμένα. Προσπαθώ δηλαδή τα τραγούδια που τραγουδάω να μην είναι προσβλητικά. Προσπαθώ ο τρόπος μου εμφανιζόμενος δημόσια να μην είναι προσβλητικός, αλλά να είναι ίσως και παραδειγματικός για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ίσως εμένα να με έχουν σαν πρότυπό τους. Γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά που λένε ο Σφαγιανάκης εμένα μου αρέσει το πρότυπό μου. Εγώ λοιπόν έχω υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Είμαι ένας προσεκτικός άνθρωπος, ο οποίος κάνω με ευλάβεια αυτό που κάνω. Με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι. Και έρχεται τώρα ο άλλος ο τυχάρπαστος, γιατί του δώσανε μια πένα να πούμε και τι γράφεις, ρε κύριε. Τι γράφεις, άνθρωπε. Πήρες ένα στυλό και γράφεις. Για ποιον γράφεις, γιατί γράφεις. Δεν σκέφτεσαι το αύριο. Το αύριο θα είναι και δικό σου και δικό μου. Θα είναι και των παιδιών μας όμως. Εμείς θα φύγουμε νωρίτερα από αυτά. Αυτά τι θα βρουν από εμάς για να νιώσουν υπερήφανοι για τους γονείς τους. Άνθρωπε, πες μου τι γράφεις. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα που ακόμα πιστεύω θα γυρίσεις εμένα. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Τα ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω μια σφραγισμένη κατάδικη, κι ο έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου με σέρνει σε μια δίκη. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Μου προξένησε έκπληξη στους πάρα πολλούς που λένε τι καταπληκτικός είναι ο Σφακιανάκης. Ένας που άκουσα και είναι ο Κώστας Ζουράρης. Τον Κώστα Ζουράρη τον ξέρουμε όλοι, είναι πολιτιολόγος, ήταν υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πρόσφατα δήλωσε την συμπάθειά του στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τον ρωτήσαμε λοιπόν τη γνώμη του για τον όχι του Σφακιανάκη. Θέλω να το δούμε μαζί και θέλω αυτό να μου το σχολιάσει, ειδικά για τον Ζουράρη. Να το δούμε παρακαλώ. Με τον Ότι δεν γνωρίστηκα. Γνωρίστηκε η κόρη μου, η Ιωκάστη, η οποία νομίζω ήταν 14 ετών τότε και άκουγε μόνο κάτι θορύβους δίκινου μουσικής και κυρίως αμερικανικούς θορύβους. Οπότε εγώ μετά αυδελιγμίας βεβαίως προσπαθούσα να αποφύγω όλη αυτή την θεομηνία και μια μέρα έρχεται το μικρό και μου λέει «Ακού να σου πω μπαμπά, να ακούσεις είμαι ερωτευμένη». Είναι υπέροχος. Τραγουδάει εκπληκτικά και τα πάλι. Λέω, ποιος βλαμμένο, αποκλείεται. Λέω, της είπα, επειδή εγώ είμαι μουσικός και έχω κάνει παρατεταμένες σπουδές μουσικής, λέω, όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις ότι άλλο θόρυβος και άλλο μουσική. Κάθε θόρυβος δεν είναι μουσική. Και λέω, αποκλείεται, εάν κάτι σου αρέσει εσένα, να μου αρέσει και εμένα. Όχι, θα σου αρέσει πάρα πολύ, τον λένε Σφακιανάκη και τα λοιπά. Λέω, ποιος είναι αυτός. Τώρα γύρευε ποιος είναι αυτός. Μου λέει, θα σου φέρω κάτι από αυτά που σου αρέσουν. Λέω, αποκλείεται να μου αρέσει. Και μου έφερε τον Αετό. Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα, τον
τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Άρχισα να τον προσέχω με πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ανακάλυψα το εξής, ότι ο Νότης έχει το εξής, το οποίο έρχεται από μακριά, όπως λέει ο Ελίτης. Είναι Ισοκράτης. Όλη του η ερμηνεία και η παρουσία, η έκφραση, η μουσική, είναι με το Ισοκράτημα. Δεν ψυχολογίζει στο τραγούδι του, δεν έχει πάνω κάτω δυτικού τύπου μπελκάντο. Έχει αυτή την ήρεμη, ισοκρατημένη γραμμή που είναι ο κλασικός, λιτός, δόριος τρόπος της μουσικής μας. Η βροχή του μαστιγώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Μακριά σου η ζωή μου είναι άδεια, φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια. Θα τον συμβούλευα να μην κάνει κλιπ. Διότι, το κλιπ είναι η άρνηση αυτού που κάνει. Κατακερματίζει το πρόσωπο, την ενότητα του προσώπου, την ενότητα της εικόνας. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι μορφοποιητικός. Ποιεί μορφήν, ακεραίαν μορφήν. Αυτό το κλιπ είναι δυτικοευρωπαϊκή νεύρωση και αμερικανική ιστερία. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα, κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Παράλληλα, σαν φωνιάδες σκοτώσαμε την αγάπη που νιώσαμε, γιατί ήταν μεγάλη. Ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως τη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε. Χωρίς αιτία κι αφορμή πέσαμε πάνω σαν τρελή και τη διαλύσαμε. Πρέπει να σχολιάσουμε αυτά που λέει ο Κώστας Ζουράρης και έχω να σε ρωτήσω γι' αυτό, αλλά θέλω να ξεκινήσω. Κατά σύμπτωση λέει μη φτιάχνεις βίντεο κλιπς, και την ώρα που βλέπαμε το βίντεο κλιπ του Αετού έλεγες, και κρίμα που ήταν κλειστά τα μικρόφωνα, ότι έπαθες τι, βροχοπνευμονία στο γύρισμα? Τότε που κάναμε το γύρισμα είχε γίνει στις Αλικές Μεσολογγίου. Είναι Αλάτι αυτό που βλέπαμε. Όπου έπαθα βαριάς μορφής βροχοπνευμονία και φεύγοντας από εκεί έψαχνα να βρω νοσοκομείο. Της Πάτρας ήταν κλειστό εκεί στο Ρίο. Έφτασα στην Αθήνα, πήγα στο Σωτηρία, μου κάνανε εξετάσεις, ακτινογραφίες κτλ. Και έκανα φαρμακευτική αγωγή για να συνέλθω. Ξέρεις, είδα την ώρα που βλέπαμε το βίντεο ότι σε ικανοποίησε πολύ. Και έχω μια εντύπωση. Έχεις ακούσει πάρα πολλά καλά λόγια και θα ακούσεις πολύ περισσότερα. Έχω την εντύπωση ότι άνθρωποι σαν το Ζουράρι να λένε καλά λόγια για σένα, σ' αρέσει πιο πολύ. Αυτό μου έβγαλε. Όταν αρέσεις τους δύσκολους ανθρώπους, ναι, είναι μεγάλη ικανοποίηση. Mm-hmm. Και ο Κώστας ο Ζουράρης δεν είναι μια εύκολη περίπτωση ανθρώπου, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Είναι επαναστάτης κυριολεκτικά. Είναι επαναστάτης. Είναι αυτός που αντιστέκεται. Είναι ο αντιδραστικός. Ο αντιδραστικός όχι όμως για να αντιδρά, ο αντιδραστικός επί της ουσίας. Όταν ο επαναστάτης λοιπόν κρίνει ότι αυτό που κάνεις είναι καλό, νομίζω ότι είναι μεγάλη ικανοποίηση. Και όταν θεωρεί ότι το παιδί του, η αγαπημένη του Ιωκάστη, συνεχίζει να ακολουθεί αυτά που κάνω, είναι πληρωμή μεγάλη, έτσι. Μην το αφήνουμε στην πάντα. Είπες για νοσοκομεία και θέλω να σου ρωτήσω γιατί έτυχε να το ξέρω, να το συζητήσουμε και μου έβγαλε μια πολύ ανθρώπινη πλευρά. Την περιπέτεια με τη μάνα σου. Πέρασες μεγάλη φορτούνα εκεί. Βέβαια. Η μητέρα μου ήταν χαμένη. Δηλαδή ήταν αγκαλιά με τον θάνατο και ο γιατρός ο Χλωρογιάννης, ο καρδιοχειρουργός, την έσωσε. Πήραμε από κοινού ένα ρίσκο. Είχαμε 1% πιθανότητες για να ζήσει. Από ηθικής πλευράς εγώ δέχτηκα να μπει στο χειρουργείο. Σου είπε ο γιατρός δηλαδή ότι δεν η μάνα σου τέλειωσε, πέθανε. Ναι, πεθαίνει, ναι. Και μετά από μία ώρα θα λείπει, δεν θα υπάρχει πια στη ζωή. Αλλά πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας. Θέλετε να πάρουμε μαζί το ρίσκο? Και του λέω, γιατρέ, έχουμε άλλη επιλογή? Όχι, προχώρα, πάμε. Είναι μονόδρομος, μονόδρομος, πάμε. Μπήκαμε στο χειρουργείο και νομίζω. Νύχτα κιόλας έγινε το χειρουργείο. Έγινε από τις 10.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30-6 το πρωί. Μετά δευτερόλεπτα θέλω να πω, δεν υπήρχε χρόνος για να ξημερώσει η μέρα ή οτιδήποτε. Είχαμε αποφασίσει. Με πρόβλημα καρδιάς κιόλας, να το διευκρινίσουμε. Για να... Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε την επέμβαση Σάββατο πρωί. Μπήκαμε την Παρασκευή το πρωί. Παρασκευή βράδυ μας λέει ο γιατρός, βρήκαμε το αίμα, γιατί φίλοι μου δώσαν αίμα και τους ευχαριστώ δημόσια μέσα από την καρδιά μου.
δώσανε το αίμα τους και δεν χρειάστηκε, αλλά εκείνοι έκαναν την πράξη τους. Λοιπόν, και μπήκαμε σπευσμένα, κάναμε την επέμβαση, όπου δεν είχαμε πιθανότητες. Όταν βγήκε ο γιατρός, ήταν κατασυγκινημένος, γιατί μου λέει: έδωσα μια μάχη με τον θάνατο και τον κέρδισα. Δεν είχαμε πιθανότητες. Και η μητέρα μου έζησε. Στο Θεό πιστεύεις? Τα είπαμε νωρίτερα αυτά. Τα είπαμε οι δυο μας. Ναι. Τα είπαμε οι δυο μας. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα λέω και δημόσια αυτά, αλλά απ' την άλλη, γιατί να μιλώ δημόσια αυτά που εγώ θεωρώ ότι είναι. Να, τώρα ξέρεις τι μου μοιάζει, ότι φοβάσαι λίγο. Δηλαδή... Όχι, δεν φοβάμαι. Δεν θέλεις, ας πούμε, να. Να σου πω. Να δυσαρεστήσεις κάποιον. Αν πεις ότι πιστεύω ή δεν πιστεύω. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Το έχω δηλώσει. Δεν είμαι, δεν πιστεύω σε θρησκεία. Δεν πιστεύω, άθρωση, σε συγκεκριμένη, δηλαδή. Δεν πιστεύω σε συγκεκριμένη θρησκεία. Όποιος δεν πιστεύει στη χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία, δεν συνεπάγεται ότι είναι άθεος. Mm-hmm. Μην τον μπερδέψουμε. Δηλαδή, οι μη Έλληνες είναι βάρβαροι. Πιστεύεις σε μια δύναμη, με λίγα λόγια? Πιστεύω σε μια υπέρτατη δύναμη την οποία δεν γνωρίζω. Που άμα όμως τη γνωρίσω, αν φτάσω στο σημείο να τη γνωρίσω, θα έχω πλησιάσει πολύ το Θεό. Δεν είμαι στέση να το κάνω. Δεν είμαι στέση ακόμα. Ίσως κάποια στιγμή καταφέρω να, τα κάνω, να το πλησιάσω αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Βρίσκομαι λοιπόν εν αγνία. Δεν μπορώ να αναφερθώ στον Θεό σε κάτι που δεν γνωρίζω. Μπορώ όμως να πω ότι έρχονται στιγμές που όταν κάτι μου συμβαίνει στραβό, επικαλούμε το Θεό που δεν γνωρίζω. Δεν φοβάμαι να αναφερθώ δημόσια σε αυτά που εγώ νομίζω. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω λες τα παιδιά. Τη γνώμη σου και ναι. Ξέρεις τι, όπως λες τη γνώμη σου για είναι την λεπτό τέχνη αυτό. Σου. Λες τη γνώμη σου. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Mm-hmm. Όχι, καταλαβαίνω. Λες, δεν πιστεύω, έχω τις αποστάσεις μου, είμαι εκεί που είμαι. Όχι, δεν πιστεύω στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Mm-hmm. Δεν θέλω όμως να συνεχίσω να μιλήσω για τον Θεό, γιατί είναι μία θεωρία που ίσως να κάνω λάθος και να επηρεάσω τον Θεό. Το σέβομαι, γιατί ξέρεις, υπάρχει ιστορία με τα προσωπικά δεδομένα, επιτροπές θα φέρουμε και διάφορα τέτοια, οπότε μπορεί να βρεθούμε μέχρι και σε μπλεξίματα. Για τον Αρχιεπίσκοπο, δεν τι φοβάμαι αυτό. Για τον Αρχιεπίσκοπο, εγώ, τι λες? Εγώ φοβάμαι να μην επηρεάσω νέα παιδιά λανθασμένα. Μόνο αυτό φοβάμαι. Καταλαβαίνω. Τον Αρχιεπίσκοπο, πώς τον βλέπεις? Αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις ταυτότητες. Με τις ταυτότητες το θέμα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αναγράφεται το θρήσκευμα του οποιοδήποτε πολίτη μιας χώρας στην ταυτότητά του, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Εγώ ό,τι πιστεύω είναι για μένα. Δεν χρειάζεται να το δείχνω δημόσια. Mm-hmm. Το αν εσύ όμως πιστεύεις σε μια θρησκεία Χ, βουδισμό, και έρθει σε εμένα που είμαι δημόσιος υπάλληλος στο τάδε γραφείο, στην τάδε υπηρεσία, και εγώ σε αντιμετωπίσω ρατσιστικά, γιατί εγώ είμαι μουσουλμάνος. Άρα είσαι υπέρ της μη αναγραφής του θρησκεύματος, όπως το είπες. Δεν χρειάζεται. Αυτά που πρέπει να γράφει μία ταυτότητα ή ένα διαβατήριο έχουν να κάνουν με το πρόσωπό σου πώς είναι, με το ύψος που έχεις, τα χρώματά σου, το γένος σου, πώς ονομάζεσαι. Μετανιώνω κάθε μέρα πιο πολύ. Μετανιώνω για την άδεια μου ζωή, δεν σε κρεώνω. Μετανιώνω, μετανιώνω, που τα χέρια μου ακόμα σου απλώνω κι ό,τι αισθάνομαι τρελός το φανερώνω. Μετανιώνω. Τι το θέλα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το θέλα. Έτσι ανώφελα, πες μου τι το θέλα. Είναι καλός πρωθυπουργός ο Σμίτης?
Νομίζω ότι ο κόσμος σε καθημερινή βάση κρίνει. Mm-hmm. Η γνώμη μου τώρα, αν είναι σωστός πρωθυπουργός ο Σημίδης, μας έχει ζορίσει κατά πολύ από τη μία, από την άλλη έχουν βάλει σε μία τάξη κάποια πράγματα, κάποια άλλα πολλά δεν έχουν μπει. Αισθάνομαι ότι πολλά γίνονται για τα μάτια του κόσμου. Δεν ψηφίζω. Όχι. Δεν δίνω δύναμη σε κανέναν. Για να έχω την... Συνειδητά δηλαδή, αρνείσαι να ψηφίσεις. Βεβαίως. Για να έχω την ικανότητα, χωρίς να αισθάνομαι κορόιδο, να κάνω κριτική. Καλοπροαίρετη. Mm-hmm. Τον Αβραμόπουλο πώς τον βλέπεις? Είχαμε πει και στο δελτίο σου πριν από κάποιο διάστημα τον Αβραμόπουλο. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον κόσμο. Καλό. Και ας μην προσπαθούν να του το παρουσιάσουν. Λένε διάφορα γι' αυτό, το ξέρεις. Ναι. Έτσι, ότι είναι δημοσιοσχεσίτης, προϊόν της τηλεόρασης, ότι τέλος πάντων εκμεταλλεύεται. Εγώ θα ευχηθώ ένα πράγμα. Θα ευχηθώ ένα πράγμα. Όσο υπάρχει πολυφωνία, καλό είναι, κακό δεν είναι, αρκεί να υπάρχει μέτρο. Γιατί με την τηλεόραση είδαμε ότι ξέφυγε το πράγμα και με τα ραδιόφωνα και έχει γίνει αχταρμάστο. Έτσι, αν ξεκινήσουμε από τότε που ήταν η τηλεόραση, δύο κανάλια, η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, και πούμε ότι ίσως και να ήταν καλύτερα. Ήταν καλύτερα. Ίσως και να ήταν καλύτερα. Δεν είναι πιο πληροφορημένος ο πολίτης σήμερα? Ο πολίτης είναι πιο πληροφορημένος, είναι και πιο αποπλανημένος, είναι και πιο συγχυσμένος, είναι και πιο βομβαρδισμένος. Με συνέπεια να πηγαίνει να αγοράζει πράγματα που δεν του χρειάζονται. Αυτό είναι ο κόσμος σήμερα, κατ' εμέ. Όσον αφορά τον Αβραμόπουλο, εύχομαι κάποια στιγμή να δημιουργήσει ένα κόμμα. Το έκανε αυτό. Να βρει. Δεν το έχει κάνει. Το είπε. Ξέρω εγώ. Ότι θα το κάνει τώρα. Θα. Λέγανε πολλοί, πράξη δεν κάνανε. Ναι. Ας γίνει λοιπόν πράξη το κόμμα και εύχομαι το κόμμα αυτό να έχει καλά στελέχη, να βρουν το κουράγιο και την ικανότητα και τις διαδρομές τέλος πάντων να φέρουν αποτέλεσμα και να κάνουν αυτούς που θα τους ψηφίσουν να μην τους έχουν ψηφίσει κατά λάθος, άδικα, και να βγουν εκτεθειμένοι στο τέλος, να βγουν χαμένοι. Mm-hmm. Ας είναι μία προσφορά από την πλευρά του οποιοδήποτε Αβραμόπουλου, του συγκεκριμένου Αβραμόπουλου. Ίσως μπορεί να το κάνει, μακάρι να το κάνει. Με τους πολιτικούς. Εγώ είμαι αντιδεξιός. Είσαι αντιδεξιός. Είμαι αντιδεξιός. Γιατί θα δούμε έναν. Εκπεπιθείς ως αντιδεξιός. Ένα δεξιό. Τώρα οι ταμπέλες βέβαια είναι μια μεγάλη ιστορία. Ναι. Σε λίγο το Βύρονα Πολύδωρα. Ο οποίος λέει πολύ καλά λόγια. Τώρα το Πασόκ είναι δεξιά, όπως ήταν και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ένα. Τα ίδια. Είσαι αντιδεξιός. Είμαι αντιδεξιός. Με την παλαιά έννοια της δεξιάς που κυβέρνησε τη χώρα μας από το 1830 μέχρι και το 1981, δεξιές κυβερνήσεις κυβερνούσαν τη χώρα, μαύρα, στραβά και ανάποδα ήταν τα πράγματα. Δυστυχώς, περάσαμε από πολλές αντίξωες συνθήκες και ευθυνόντουσαν. Είσαι αντιδεξιός, δεν είσαι αριστερός όμως. Είμαι δεξιός εγώ στο χέρι. Με το δεξί πετροβολό, με το δεξί γράφω, με το δεξί πετάω και λουλούδια στους ανθρώπους. Είμαι δεξί, όχι. Είμαι αριστερόχειρ κάποιες φορές που χρειάζεται να χρησιμοποιήσω και το αριστερό. Είμαι και από τα δύο. Ναι, παιδί μου, λες είμαι αντιδεξιός. Με το καλό είμαι, με το ωραίο, με το γνήσιο, με το δίκαιο, με το καλέσθητο. Mm-hmm. Είμαι με αυτόν. Είμαι αντιδεξιός με την έννοια της δεξιάς που υπήρχε στην Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα τέτοιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τέτοιο σύνδρομο. Αλλά την άλλη μεριά λες ο Σημίτης είναι δεξιός. Ο Σημίτης ακολουθεί τα γνάρια των παλαιότερων. Δεν νομίζω ότι έκανε τίποτα. Και όχι μόνο ο Σημίτης, και ο Παπανδρέου. Έκαναν κάποιες αλλαγές που αποδείχθηκαν στο τέλος ήταν λαθασμένες. Δεν ψήφισες ποτέ? Δεν πήγες ποτέ να ψηφίσεις? Και είσαι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, αυτή είναι μια ακραία μου επιλογή. Είμαι Ολυμπιακός. Πολύ? Όχι, είμαι Ολυμπιακός φίλαθλος. Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Περισσότερο από ότι του Παναθηναϊκού. Όμως θυμάμαι εδώ μέσα. Για τους επιχειρηματίες στο ποδόσφαιρο, τι λες? Για τους επιχειρηματίες στο ποδόσφαιρο. Κοίταξε, από τη στιγμή που προσφέρουν. Κόκαλης, Βαρδινογιάννης, όσοι είναι, τέλος πάντων, Μύτιλη, νέος. Ναι, από τη στιγμή που προσφέρουν, καλοδεχούμενοι. Αν το έχουν χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, ως μέσον προβολής ή, πώς να το πω, σπροξήματος συμφερόντων, κακό κάνουν σε πάρα πολλούς. Αισθάνεσαι ότι κάποιος το έχει κάνει? Ας το σκεφτούν. Νομίζω ναι, ότι το έχουν κάνει. Πρέπει να το έχουν κάνει. Ποιοι? Λίγο πολύ όλοι. Νομίζω ότι χρησιμοποιούν τις ομάδες, όπως ο Κοσκοτάς για παράδειγμα. Δεν χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό. Πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Κοσκοτάς? Αν πρέπει να βγει, έχει εκτίσει την ποινή του. Ζητάει χάρη. Δικαιωματικά. Χάρη γιατί? Ζητάει να βγει διότι έχει εκτίσει το μέρος εκείνο που ο νόμος του λέει ότι μπορεί να πάρει χάρη και να βγει. Κακός νόμος αυτός. Πρέπει να κάτσει μέσα συνέχεια. Πολύ κακός νόμος. Κακός ο νόμος ο οποίος λέει: τιμωρήστε κύριε Ευαγγελάτε, διότι κάνατε αυτό το κακούργημα, αυτό το αδίκημα. Ναι. Με ένα μήνα φυλάκιση.
και σε 19 ημέρες σε βγάζω έξω. Για ποιο νόμο μιλάμε. Είσαι άνθρωπος, πολύ όμως, έτσι. Δηλαδή, στο από την αρχή μου το βγάζεις, έχεις αίσθημα δικαίου, αλλά είσαι αυστηρός. Κακό είναι αυτό. Όχι. Κακό είναι... Κακό δεν είναι τίποτα. Απλώς σε ρωτάω γι' αυτό. Δηλαδή, το έχεις και στη ζωή σου, έτσι. Είσαι με τα παιδιά σου, είμαι αυστηρός. Τα μαλώνεις. Βεβαίως τα μαλώνω. Αν αφήσω τα παιδιά μου τώρα που γαλουχούνται να κάνουν κουταμάρες. Έχεις τα στενταδύρεις. Όχι, δεν τα έχω δει. Τους έχω ρίξει μια ξυλιά στον ποπό. Mm-hmm. Όχι για να τα πονέσω, αλλά για να αντιληφθούν ότι κάποιος εδώ είναι πάνω από εμένα και μου υποδεικνύει τι να κάνω και τώρα έκανα λάθος. Και με τιμώρησε. Σκέπτεται τώρα το παιδί. Αν το κάνω αυτό, να μου πεις αυτό είναι χαλινάρι. Χρειάζεται το χαλινάρι στον άνθρωπο. Εκτροχιάστηκε η Ελλάδα όταν χάσαμε το χαλινάρι. Ναι. Και το χαλινάρι χάθηκε το 81 όταν πάρτε, πάτε σκύλα, λέστε και αλεστικά μη δώσετε. Πού πας ρε κύριε. Τάξη από... με τον Παπανδρέο πολύ. Έχεις έτσι που λέμε φορτώσει με τον Παπανδρέο. Έχει το κάνει δύο μεγάλα κακά. Μεγάλα. Όλα τα καλά που έκανε ισοπεδώθηκαν με τα δύο στραβά που έκανε. Ποια ήταν. Η αφαίρεση της ελληνικής γλώσσας από τα σχολεία, πρώτον. Και δεύτερον, πήρα τα λεφτά από το ταμείο της, του κράτους, που ήταν και δανεισμένα, δανεικά, συγγνώμη, mm-hmm. και τα έδωσα γενικά για αόριστα, όπου κάτσει. Γιατί ήρθε ο Νίκος, ο οποίος είχε φίλο τον Τάδε, πήρε ο Νίκος, πήρε και ο φίλος του. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε χωρίς λεφτά. Φταίει ο Παπανδρέου, λες. Από αυτά που έχουμε χρεωθεί, έτσι. Mm-hmm. Χρωστάνε mm-hmm. τα παιδιά μας. Βεβαίως και φταίει ο Παπανδρέου. Και ναι. αυτό το Θεός χωρέστονε δεν υπάρχει για μένα. Να μην το συγχωρήσει ο Θεός. Κανένα να μην συγχωρήσει. Κανέναν εμένα να μην με συγχωρήσει για αυτά που έχω κάνει. Γιατί να συγχωρεθώ. Τον βάζει το Θεό μέσα. Πάω στην παραπομπή την πριν τώρα. Έτσι δεν λέει ο λαός ναι, μας. Ναι, Θεός χωρέστονε. Ναι, ναι. Τι θα πει Θεός χωρέστονε. Άμα φτάσει εκείνη τη στιγμή σε αυτή τη δύναμη που λες, στο καλό ή στο κακό θα πας. Δηλαδή για να στο πω στο δικό μου ας πούμε σύστημα αξιών. Θα πας στην κόλαση ή στον παράδεισο. Με αυτά που έχω κάνει. Ναι. Θα πάω για πράγματα που έχω κάνει στον Παράδεισο και για κάποια λίγα μικρά που έτσι μας έχουν γαλουχήσει να τα σκεφτόμαστε στην κόλαση. Πιο κοντά που είσαι. Έτσι. Όχι, πιο συγκεκριμένα δεν θα σου το πω, δεν θέλω να σε φέρω σε θέση. Δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος καθόλου. Αλλά πιο κοντά που είσαι. Νομίζω ότι ο κριτής μου δεν θα δυσκολευτεί στο να με στείλει κάπου. Mm-hmm. Είμαι περισσότερο καλός άνθρωπος από ότι. Κουμάσει. Είπες, ας πούμε, πως είσαι αυστηρός. Με τη γυναίκα σου τσακώνεσαι. Κάποιες φορές έχουμε τσακωθεί. Πρέπει να είναι... είστε χρόνια μαζί. Είμαστε 17 χρόνια μαζί. Και είναι σημαντικό ότι ήσασταν μαζί από τα... από τα δύσκολα. Από τα δύσκολα. Δηλαδή, κράτησες την οικογένεια. Δεν έφτασε μια στιγμή να σκεφτείς, ξέρω εγώ, γυναίκες γύρω σου, ίσως φακιανάκης. Κάτι που λέγαμε για κόλαση πριν. Κάτι που λέγαμε για κόλαση πριν, ναι. Σαν τα ανέκδοτα, ξέρεις, με την κόλαση που... Αν έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ να διαλύσω την οικογένειά μου. Από τον πειρασμό που κυκλοφορεί γύρω σου συνέχεια. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια όπου οι γονείς μας ήταν χωρισμένοι από τότε που ήμουν 3 ετών. Τι εννοείς, πλήγωσε αυτό. Έζησα χωρίς τους γονείς μου ουσιαστικά. Με μεγάλωσαν ο παππούς και η γιαγιά μου. Mm-hmm. Σαφώς με πλήγωσε. Και δεν δικαιολογώ κανέναν από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι λένε θα κάνω ένα παιδί. Δηλαδή νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να κάνω ένα παιδί. Και είναι μια γυναίκα. Και τη λες, μια κοπέλα 27 ετών για παράδειγμα. Με ποιον θα το κάνεις. Εντάξει, είμαι με ένα παιδί τώρα, αλλά είστε παντρεμένοι. Όχι. Δηλαδή, ζείτε μαζί. Όχι. Θα ζήσετε μαζί. Ίσως, δεν ξέρω, μπορεί, θα το δούμε, μάλλον όχι μόνο.